Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό, αδερφοί, για το λόγο του τον Άγιο. Πραγματικά αυτό που είπε και ο αδερφός ο Τζεφ, ο λόγος του Θεού είναι δυνατός. Είναι ζωντανός, είναι κοπτερότερος, υπερπάσα δίστομο μάχαιρα και διέρχεται αρμούντε και μυελών. Αλλά έχουμε και ένα μυστικό εμείς τα παιδιά του Θεού. Λέει σε ένα εδάφιο, λέει, «Εις εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας». Σε εμάς εδόθη αυτός ο λόγος του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό, και μας δόθηκε το να καταλαβαίνουμε μέσα το λόγο του Θεού. Πόσοι άνθρωποι διαβάζανε το λόγο του Θεού και δεν μπορούσαν να καταλάβουν? Πόσοι άνθρωποι έχουν το λόγο του Θεού στην βιβλιοθήκη τους, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν? Το διαβάζουν, το ξαναδιαβάζουν, αλλά δεν έχει γίνει για αυτούς ζωή πραγματικά αιώνια. Σε σένα όμως σήμερα, αδερφέ και αδερφή, έχει γίνει αυτό το βιβλίο, το Ευαγγέλιο, έχει γίνει ζωή σου. Έρχεται και διενεργεί μέσα σου και σου απαντάει στο πρόβλημα, σε βοηθάει, σου λύνει πολλά προβλήματα. Έρχεται, διαβάζεις ένα εδάφιο και έρχεται, σου δίνει χαρά. Κάποια στιγμή πέφτεις. Έρχεται ο διάβολος στα προβλήματα. Και δεν σας κρύβω, σήμερα ήταν δύσκολη μέρα στη δουλειά. Και έλεγα, πώς θα πάω τώρα στην εκκλησία. Μου είχε πει και ο αδερφός ο Αντώνης, θα μιλήσεις. Άντε να μιλήσω κιόλας. Είπα και στον αδερφό εκεί τον... Να με... Λέω, πάρε όλη την ώρα, του λέω. Πάρε όσο θες. Άπλωσε, λέω, το λόγο, λέω. Μου έδωσε περισσότερο χρόνο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά αδερφοί, ο λόγος του Θεού, λέω, Θεέ μου, λέω, τουλάχιστον πες μου κάτι και εμένα, γιατί και εγώ είμαι χάλια. Το πρώτο πράγμα που είπε ο αδερφός ο Τζεφ, αδερφοί, ξέρετε τι ήταν όταν ανέβηκε? Πέρασε η μέρα, λέει. Ό,τι ξέρει, ό,τι είδες, ό,τι έγινε, ξέχασε το, τελείωσε. Ήρθαμε να συναντήσουμε τον Θεό. Και πραγματικά ήρθαμε να συναντήσουμε τον Θεό. Άφησε τα τώρα πίσω. Και ήρθε μια ειρήνη στην καρδιά μου, λέω, εντάξει, ό,τι έγινε, λέω, στη δουλειά έγινε, κούραση, ταλαιπωρία. Ήρθα τώρα όμως να συναντήσω τον Ιησού Χριστό. Να μου μιλήσει, να του μιλήσω και να πάρω. Τι να πάρω? Έχουμε να πάρουμε κάτι? Θα πληρωθούμε, θα πάρουμε κάτι? Όχι. Έχουμε να πάρουμε πνευματική τροφή και ευλογίες. Σήμερα μην αφήσεις αυτό που έχει να σου δώσει ο Θεός να φύγεις από την πόρτα με ευλογία. Να πάρεις το πρόβλημά σου σήμερα. Να πάρεις θεραπεία, να πάρεις κάτι. Πώς μπορώ να το πάρω? Υπάρχει ένα μυστικό, θα διαβάσουμε τώρα μέσα στο Λόγο του Θεού, 5 συνταγές που χρειάζεται, 5 συστατικά που χρειάζεται ο χριστιανός, ο οποίος εξητάει. Χρειάζεται 5 πράγματα για να λάβει. Χωρίς αυτά τα 5, με τη χάρη του Θεού μετά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάντα με τη χάρη του Θεού παίρνουμε από τον Κύριο. Ας ανοίξουμε λοιπόν τις γραφές μας στη σελίδα 911. Είναι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ήττα κεφάλαιο και 40 εδάφιο. Σελίδα 911. Λουκάς ήττα, 40. Θα με συγχωρέσετε, αδερφέ, αλλά είμαι λιγάκι κουρασμένος, το είπα πριν. Λίγο την υπομονή σας. «Ότε δε υπέστρεψε ο Ιησούς, απεδέχθη αυτόν ο όχλος, διότι πάντες ήτανε περιμένοντες αυτόν. Και ιδού, ήλθον άνθρωπος ονομαζόμενος Ιάιρος, ώστις ήτο άρχον της συναγωγής, και πεσώνει στους πόδας του Ιησού, παρεκάλλει αυτόν να εισέλθει στον οίκον αυτού. Διότι είχε θυγατέρα μονογενή ως ετών 12 και αυτή απέθνησκε. Ενώ δε ο επορεύωτο, οι όχλοι συνέθλιβαν αυτόν και γινή της έχουσα ρίση αίματος 12 έτη ή της δαπανίσασα εις ιατρούς όλων των βίων αυτής, δεν ειδηνήθη να θεραπευθεί υπουδενός. Πλησιάσα, όπισθεν, νίκησε το άκρο του ηματίου αυτού και παρευθείς εστάθη η ρίση του αίματος αυτής. Και είπε ο Ιησούς,
τις μου ήγγισε, και ενώ ειρνούντο πάντες, είπε ο Πέτρος και με ταυτόν, επιστάτα, η όχλη σε συμπιέζουση και σε συθλίβουση, και λέγεις τις μη ήγγισε. Ο δε Ιησούς είπε, μη ήγγεσαι τις, διότι εγώ ένιωσα ότι εξήλθε δύναμη από εμού. Ιδούσα δε η γηνή, ότι δεν εκρύφθη, ήλθε τρέμουσα και προσεπέσουσα εις αυτόν, απήγγειλε προς αυτόν ενώπιον πάντων του λαού, διαπίαν τι ανήκησε αυτόν και ότι παρευθείς ιατρεύθη. Ο δε είπε προς αυτήν, θάρι θίγατερ, η πίστη σου σε έσωσε, ύπαγε εν ειρήνη. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί. Θάρρος θίγατερ, η πίστη σου σε έσωσε. Ευχαριστούμε το Θεό. Και χρειαζόμαστε ένα συστατικό από τα πέντε, το θάρρος. Ο Ιησούς Χριστός επιστρέφει από την χώρα των Γαδαρινών, αφού έχει κάνει κάποια θαύματα, έχει βγάλει δαιμόνια και επιστρέφει πίσω. Υπάρχει ένας όχλος όμως, ο οποίος τον περίμενε, λέει. Τον πρόσμενε, προσμένοντας αυτόν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι η προσμονή του ανθρώπου για τις επαγγελίες και τα θαυμάσια τα οποία έχει να κάνει ο Θεός στη ζωή σου. Όλος αυτός ο όχλος σίγουρα περίμενε κάποιον. Περίμενε, είχε ακούσει για τον Ιησού Χριστό, για τα θαυμάσια, είχε ακούσει πράγματα. Κάποιοι από περιέργεια μπορεί να περιμένανε τον Ιησού Χριστό, να δούμε τι είναι αυτό που ακούσαμε. Κάποιοι άλλοι, θα λέγαμε, περιμένανε από ζήλο στο να πάρουν το αίτημά τους, και κάποιοι άλλοι θα περιμένανε γιατί πραγματικά αγαπούσανε τον Ιησού Χριστό. Τον είχαν ζήσει και τον αγαπούσανε. Όλοι όμως είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την προσμονή, περιμένανε. Και σήμερα εμείς ως λαός Θεού περιμένουμε κάτι. Περιμένουμε τον Ιησού Χριστό, περιμένουμε τον λυτρωτή μας να έρθει να μας λυτρώσει. Από τι? Οι ψυχές μας, αδερφοί, τον τελευταίο καιρό, φαντάζομαι όλων μας, το πνεύμα μας μέσα στενάζει. Γιατί στενάζει? Γιατί βλέπουμε όλο το κακό αυτό το οποίο συμβαίνει. Η αμαρτία πληθαίνει, τα προβλήματα πληθαίνουν, βλέπουμε ότι ο άνθρωπος ξεφεύγει πλέον, η κακία πληθαίνει. Όλα αυτά λοιπόν ο χριστιανός καλείται να τα αντιμετωπίσει ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Χωρίς να αντιδράει, χωρίς να λέει το παραμικρό. Τι χρειάζεται? Να προσμένεις πότε ο Θεός θα έρθει να σε λυτρώσει. Και μας η λύτρωση, αγαπητοί αδερφοί, είναι η ημέρα εκείνη μεγάλη που θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Περιμένεις και αγωνίζεσαι μέσα στην Εκκλησία του Θεού για μία ημέρα συγκεκριμένη. Υπάρχουν αδερφοί οι οποίοι χάσαν την προσμονή τους. Κουραστήκανε και βγήκανε από την Εκκλησία. Ήρθε ο Κύριος και αυτά τα αδέρφια να τα επαναφέρει, να τα φέρει πάλι μέσα στον οίκο του. Πάλι να κερδίσουν τη σωτηρία τους, γιατί δεν έχει χαθεί τίποτα. Μέχρι την ημέρα που θα κλείσει η πόρτα, δεν έχει χαθεί τίποτα. Και εσύ όμως που είσαι μέσα στην Εκκλησία, πρέπει να προσμένεις με υπομονή, ή που είναι το δεύτερο χαρακτηριστικό, το δούμε παρακάτω, θα πρέπει να προσμένεις τον Κύριο. Θα πρέπει να είσαι με υψωμένο το βλέμμα σου πάνω στον ουρανό και να λες, Κύριε ελθέ, η νύμφη λέει ελθέ. Και πρέπει να φωνάζουμε στον Κύριο, έλα Κύριε να παραλάβεις την Εκκλησία σου. Έλα Κύριε να μας λυτρώσεις από αυτό εδώ πέρα τον κόσμο που δεν αντέχουμε άλλο. Είμαστε μετανάστες, το έχω ξαναπεί σε μια άλλη εκκλησία. Όλοι μας είμαστε μετανάστες. Είμαστε από άλλο πλανήτη, εξωγήινοι. Δεν ανήκουμε στον κόσμο αυτό και θέλουμε να έρθει ο Θεός, θέλουμε να έρθει ο Πατέρας μας να μας παραλάβει, να μας πάει στο σπίτι μας. Εδώ είμαστε ξένοι, είμαστε πάρικοι, κουρασμένοι. Κουραζόμαστε με όλη αυτή την πίεση της αμαρτίας.
Έτσι λοιπόν και ο όχλος εδώ πέρα προσέμενε, περίμενε να δει τα θαυμάσια τα οποία θα κάνει ο Θεός. Αν δεν περίμενε, θα φεύγανε, θα πηγαίνανε στις δουλειές τους, θα πηγαίνανε κάπου δεξιά-αριστερά, θα βλέπανε κάποια θαυμάσια, δεν θα κερδίσαν τίποτα. Άρα λοιπόν μέσα στην Εκκλησία με προσμονή για να περιμένουμε τη δόξα του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ερχόμαστε στο δεύτερο συστατικό, θα λέγαμε, που είναι η ταπείνωση, αδερφοί. Είναι ένα μεγάλο συστατικό για τον άνθρωπο τον οποίο περιμένει τα θαυμάσια στην ζωή του, του ανθρώπου, τα θαυμάσια του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να μην βγαίνει μπροστά. Να κάθεται πίσω και να περιμένει τον Θεό να ενεργεί στη ζωή του. Έρχεται ο Ιάιρος, ο οποίος ήταν άρχον, λέει, της συναγωγής. Ένας ψηλόβαθμος, ο οποίος έχει αξίωμα, έχει γνώση, γνωρίζω πολύ καλά τα πράγματα του νόμου και ανάμεσά μας φαντάζομαι θα υπάρχουν πολλοί αδερφοί που έχουν γνώση, έχουν αξίωμα, αλλά τους είμαστε όλοι στα μάτια του Θεού ίσοι. Κάποιος πιο φτωχός, κάποιος πιο πλούσιος, κάποιος πιο έξυπνος. Είμαστε όλοι όμως ταπεινά μέσα στα χέρια του Θεού. Εάν δεν ταπεινωθείς, εάν δεν μπεις κάτω από τις πτέρυγες του Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να σε ευλογήσει. Εάν δεν μπεις, Κύριε, εγώ είμαι αδύνατος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, είμαι άδειος. Θα περιμένεις να έρθει το πρόβλημά σου να λυθεί και δεν θα έρχεται. Γιατί? Γιατί αν θα στολίσει ο Θεός, θα πεις, είδες, εγώ που προσευχήθηκα, εγώ που νίστεψα, εγώ που έκανα αυτό, εγώ που πήγαινα κάθε μέρα στην εκκλησία, είδες τι έκανα. Προκάλεσα το Θεό να μου λύσει το πρόβλημά μου. Πρέπει να αγωνιστούμε, να κάνουμε τον αγώνα, αλλά δεν είσαι εσύ, αδερφέ, που θα πάρεις το πρόβλημά σου. Είναι η χάρις του Θεού την οποία θα σου το δώσει. Δεν είσαι εσύ ο οποίος θα κινήσεις τον ουρανό. Είναι επειδή σε αγαπάει ο Θεός. Και θα δείξουμε με όλη μας τη ζωή την αγάπη μας προς το Θεό. Θα μπούμε σε μια διαδικασία να ακολουθήσουμε το Λόγο του Θεού και τα γεγραμμένα με τη ζωή μας. Και με αυτή την αγάπη που θα δείξουμε στο Θεό, θα μας πλαχνιστεί και ο Θεός και θα έρθει και θα αγγίξει το πρόβλημά σου. Θα αγωνιστούμε, πρέπει να νηστέψουμε, πρέπει να προσευχηθούμε, πρέπει να ερχόμαστε κάθε μέρα στην Εκκλησία. Αλλά να ξέρεις ότι το πρόβλημά σου θα σου το δώσει επειδή είσαι ταπεινός. Και η ταπείνωση είναι ανάμεσά μας, αδερφοί. Θεωρούμε, λέει, αλλήλους υπερέχοντας. Σκεφτείτε μια εκκλησία, το έχω σκεφτεί κάποια στιγμή, μια εκκλησία η οποία να θεωρεί αλλήλους υπερέχοντας. Θεωρώ ότι αυτή η εκκλησία θα έχει φτάσει στην τελειότητα. Να λες τον αδερφό σου, εσύ είσαι καλύτερος, αδερφέ. Να λες το άλλο αδερφό, εσύ είσαι καλύτερος, αδερφέ. Και ο άλλος αδερφός, όχι αδερφέ, εγώ, εσύ. Ο κάθε ένας αδερφός να είναι κάτω από τον άλλον αδερφό. Και να μπορούμε ο ένας δίπλα στον άλλον να συναγωνιζόμαστε σε αυτό το δρόμο. Για σκεφτείτε αυτή την εκκλησία. Τι ευλογημένη θα ήτανε. Πόσο ο Κύριος θα ερχότανε να την αγκαλιάσει και να της πει «Αυτά είναι τα παιδιά μου». Πόσο θα ήτανε ευχαριστημένος ο Θεός που θα έδειχνε και θα λέγει «Κοίτα τα ταπεινά τα παιδιά μου». Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας είμαστε ταπεινοί λοιπόν, αδερφοί, στα πόδια του Θεού, γιατί Εκείνος μας ελύτρωσε. Δεν λυτρωθήκαμε μόνοι μας. Ο αγώνας του Θεού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά ήταν αυτός που μας βοήθησε σήμερα και είμαστε εδώ. Μας εσφράγισε με το αίμα του το Άγιο. Σε έχει γράψει το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής. Έρχεται ο Ιάιρος, ταπεινά, του λέει «Κύριε, έχω την κόρη μου». Όσοι έχετε παιδιά, φαντάζομαι, αντιλαμβάνεστε τον πόνο αυτού του ανθρώπου.
12 χρονών παιδάκι, να το έχει μεγαλώσει, να το έχει φτάσει στα 12 του, να περιμένει να το δει, να παίξει, να τρέξει, και ξαφνικά να το βλέπει στο κρεβάτι του πόνου έτοιμο να πεθάνει. Τι θα έκανες εσύ, αδερφέ, αν είχες ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα? Δεν θα έκανες τα πάντα? Θα έκανες τα πάντα, Για τον αδερφό σου, που αντίστοιχα μπορεί να έχει ένα πρόβλημα, κάνεις τα πάντα? Αγωνίζεσαι το ίδιο όπως θα ήταν δικό σου το πρόβλημα και για το πρόβλημα του αδερφού σου? Άρα εδώ πέρα χρειαζόμαστε και την ενότητα. Χρειαζόμαστε ο ένας να αγωνίζεται και για τον άλλον. Το πρόβλημα του αδερφού σου πρέπει να γίνει δικό σου πρόβλημα. Εάν δεν γίνει δικό σου πρόβλημα, ο Κύριος σε βλέπει απλά. Βλέπει τον άλλον αδερφό που έχει το πρόβλημά του και αγωνίζεται, βλέπει αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος αγωνιζότανε, αλλά χρειάζεται και άλλος. Χρειάζεται και ο διπλανός σου. Χρειάζονται όλοι λοιπόν να μπουν σε έναν κοινό αγώνα. Και ποιος είναι ο κοινός αγώνας? Ο πρώτος κοινός αγώνας είναι να σωθούμε όλοι, αδερφοί, να πάμε στον ουρανό, να λυτρωθούμε. Ο δεύτερος είναι μέσα σε αυτό το κόσμο, μέσα σε αυτό το, σε αυτό το προβληματικό κόσμο, να μπορέσουμε να φύγουν κάποια προβλήματα τα οποία μπορεί να σε βαραίνουν και μέσα στην ψυχή σου, μέσα στην πνευματική σου πορεία. Συνήθως οι ασθένειες είναι αυτές οι οποίες σε κάνουν, σου δημιουργούν πρόβλημα. Τον καταβάλουν τον άνθρωπο οι ασθένειες. Και οι ασθένειες μερικές φορές έρχονται για να μπορέσουν να ξυπνήσουν και την Εκκλησία. Ξύπνα, σου λέει. Ο Κύριος έρχεται. Πώς εσύ θα είσαι στα γόνατα συνέχεια? Πώς θα είσαι εσύ αγωνιζόμενος? Και πρέπει ο ένας να αναλογιστεί το πρόβλημα του άλλου. Ευχαριστούμε το Θεό. Και όταν είδε ο Ιησούς μας ο Χριστός το πρόβλημα αυτό, λέει πάμε να συναντήσουμε το παιδί. Στον δρόμο όμως ο όχλος συνέθλιβε τον Ιησού. Κάποια στιγμή μια γυναίκα, η αιμορροούσα, είχε ένα πρόβλημα 12 χρόνια. 12 χρόνια πρόβλημα. Τι υπομονή θα είχε αυτή η γυναίκα, Πήγαινε δεξιά, πήγαινε αριστερά, έδωσε τα πάντα, όλα της τα υπάρχοντα, στους ανθρώπους, να μπορέσουν οι άνθρωποι να την βοηθήσουν. Τι υπομονή όμως, 12 χρόνια να έχεις ένα πρόβλημα, να έχεις σοβαρό πρόβλημα 12 χρόνια. Η υπομονή όμως αυτής της γυναίκας, αδερφή, ήταν αυτή η οποία την κέρδισε και πήρε το πρόβλημά της. Να το λοιπόν το τρίτο συστατικό, υπομονή. Έχω προβλήματα, έχεις πρόβλημα. Κάνε υπομονή. Μα πρέπει, θέλω, δεν γίνεται αύριο. Τι γίνεται αύριο? Κάνε εσύ τον αγώνα σου και θα έρθει ο Κύριος. Ποια, την τρίτη φυλακή, την τέταρτη φυλακή, δεν ξέρεις πότε θα έρθει. Κάνε υπομονή, περίμενε τον Κύριο και ο Κύριος θα έρθει να σε βοηθήσει. Θα έρθει να σε λυτρώσει. Φαντάζομαι όλοι έχουμε κάνει υπομονή. Αλλά έχουμε κι άλλο. Όλοι κάνουμε την υπομονή, νομίζω όλοι έχουμε εξασκηθεί. Και σήμερα και αύριο και μεθαύριο πάλι θα είμαστε. Αλλά σίγουρα έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Και ο Κύριος μας παιδεύει στην υπομονή. Μας διδάσκει στην υπομονή. Και όχι μόνο μέσα από πρόβλημα, και μέσα από τον αδερφό σου δίπλα. Έχω έναν αδερφό, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Του λες έτσι, του λες αλλιώς. Άστον τώρα, δεν αντέχω. Κάνε υπομονή, αδερφέ. Και για σένα ο Ιησούς Χριστός υπέμενε, περίμενε. Για σένα δεν περιμένει ο Χριστός? Το ότι μερικές φορές κάνεις το λάθος ή κάνεις το πρόβλημα και ο Θεός σε συγχωρεί, νομίζω ότι συνενείς το πρόβλημά σου ή στο λάθος σου. Όχι. Υπομένει και περιμένει πότε θα διορθωθείς. Μακροθυμεί για να μπορέσει να έρθεις κι εσύ.
Εάν λοιπόν ο Χριστός σε εμάς έχει μακροθυμήσει, εμείς ποιοι είμαστε να μην μακροθυμούμε και να μην υπομένουμε τον αδερφό? Θέλεις να πάρεις το πρόβλημά σου? Υπομονή. Κάνε υπομονή. Και ο Θεός θα απαντήσει. Μα εγώ το θέλω τώρα. Κάνε υπομονή. Κάτι περιμένει ο Θεός από σένα και από την Εκκλησία. Είμαστε όλοι ενωμένοι. Όταν ενωθούν όλες οι προσευχές, θα δείτε πώς θα απαντάει ο Θεός ανάμεσά μας. Όταν ο ένας πιάσει το χέρι του άλλου δίπλα-δίπλα, θα δείτε πώς ο Θεός θα ενεργεί ανάμεσά μας. Όταν ενωθούν όλες οι προσευχές μας προς τον ουρανό, θα δείτε τα θαυμάσια του Θεού. Με υπομονή. Υπέμενε 12 έτη συγκεκριμένη και τα ξόδεψε όλα. Είχε όμως άλλο ένα χαρακτηριστικό, άλλο ένα συστατικό. Πίστευε ότι ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, θα ακουμπήσω το ημάτιό του και θα θεραπευτώ. Θα τελειώσει το πρόβλημά μου. Η πίστη. Ελπιζομένων πεποίθηση, μη βεβαίωση πραγμάτων, μη βλεπομένων. Δηλαδή, θα πιστεύεις κάτι στο οποίο δεν θα βλέπεις, αλλά θα είσαι βέβαιος ότι ο Κύριος θα το κάνει. Μα πώς μπορεί αυτό να αναπτυχθεί μέσα μου? Μόνος σου δεν μπορείς. Το Πνεύμα το Άγιο θα σου βάλει αυτή την πίστη. Και η πίστη του ενός αδερφού, η πίστη του αλληνού αδερφού, η πίστη της αλληνής αδερφής θα ενωθεί και θα κάνει τα θαυμάσια. Πιστεύεις σήμερα ότι μπορεί ο Κύριος να σηκώσει ασθενείς? Πιστεύεις σήμερα ότι ο Κύριος θα ενεργήσει ανάμεσά μας? Εάν το πιστεύεις, σήμερα θα πάρεις το αίτημά σου. Σήμερα ο Κύριος θα βγει από την πόρτα και θα σου έχει απαντήσει. Ελπιζομένων πεποίθηση, μη βλεπομένων. Δεν το βλέπεις, μα δεν βλέπω ότι θα γίνει το πρόβλημά μου. Όμως θα γίνει, πίστεψέ το σήμερα. Και δεν θα το πιστέψει μόνο εσύ, θα το πιστέψει όλη η Εκκλησία. Και θα δεις τα θαυμάσια του Θεού ανάμεσα στην Εκκλησία. Και θα δοξάσουμε γιατί πήρες εσύ το πρόβλημά σου, αδερφέ. Πήρες τη θεραπεία σου. Και αν ο Κύριος σε οικοδομήσει, θα οικοδομηθούμε όλοι, θα ευλογηθούμε όλοι. Μα δεν πήρα εγώ το δικό μου πρόβλημα, δεν πειράζει το δικό σου. Πήρε ο αδερφός σου, να χαίρεσαι. Να χαίρεσαι ότι ευλόγησε τον αδερφό σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ας πιστέψουμε, αδερφοί, σήμερα, ας ενώσουμε την προσευχή μας και την πίστη μας ότι ο Κύριος είναι δυνατός σήμερα να κάνει τα πάντα. Η παρουσία του Κυρίου, αδερφοί, είναι ανάμεσά μας. Το πιστεύετε? Έχει κατέβει αυτή τη στιγμή η νεφέλη του Πνεύματος του Αγίου. Το πιστεύεις? Αν το πιστεύεις, θα το νιώσεις. Είναι ανάμεσά μας ο Κύριος και είναι έτοιμος να σου δώσει το αίτημά σου. Τι είναι αυτό που πρέπει να πάρεις? Τι είναι αυτό που σε εμποδίζει να πάρεις από τον Κύριο? Τι είναι αυτό που είναι που μπαίνει φίλτρο ανάμεσα σε σένα και στον Θεό? Πίστεψε ότι αυτό μπορεί ο Θεός να το βγάλει. Και σήμερα ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να σου δώσει το πρόβλημά σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πήγε με πίστη αυτή η γυναίκα και ακούμπησε το ημάτιο του Κυρίου μας και πήρε το πρόβλημά της. Σταμάτησε εκείνη τη στιγμή το αίμα. Θα σταματήσει το πρόβλημά σου αυτή τη στιγμή. Πίστεψε το, αδερφέ. Ο Κύριος θέλει να σου το δώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Κύριος όμως είναι μέσα μας. Και καταλαβαίνει, ξέρει πότε έρχεται κάποιος με πίστη και παίρνει, το γνωρίζει και λέει κάποιος με ακούμπησε, μα εδώ είμαστε όλοι, προσευχόμαστε όλοι, είμαστε εδώ πέρα όλοι. Όχι, ένας είναι σήμερα ο οποίος θα πάρει το πρόβλημά του, αυτός που θα πάει με πίστη. Ένας είναι ο οποίος θα ακουμπήσει το ημάτιο με πίστη και θα το πάρει. Μα όλοι προσευχόμαστε. Ναι, συθλίβουμε, ερχόμαστε με τον Κύριο, ενωνόμαστε, πάμε με θάρρος. Ένας είναι όμως ο οποίος θα πάρει με πίστη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Κάποιος με ακούμπησε. Μα τι λες, Κύριε, εδώ πέρα ο ένας πατάει τον άλλον. Τι είναι αυτά? Όχι.
είναι ένα παιδί εδώ ανάμεσά μας που με ακούμπησε με πίστη. Και εδώ ερχόμαστε στο τελευταίο συστατικό, το θάρρος. Πήρα την ευλογία, κάτσε τώρα, εντάξει, άστο, μην το πούμε, άστο, δεν πειράζει, κάτσε στην άκρη. Ο Θεός έχει κι άλλο να σου δώσει. Δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο το πρόβλημά σου που θα σου δώσει, έχει κι άλλη ευλογία να σου δώσει. Έχει και άλλα πράγματα να σου δώσει. Πώς θα τα πάρεις? Με θάρρος. Εδώ έρχεται το θάρρος. Πρέπει να βγεις και να ομολογήσεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας μου. Είναι ο λυτρωτής μου. Ευχαριστούμε το Θεό. Είναι αυτός που με έσωσε. Μου δώσε το πρόβλημά μου σήμερα. Η ομολογία, αδερφοί, δεν είναι μόνο το να πάω να το πω. Δεν είναι μόνο το να μοιράσω και ένα φυλάδιο. Η ομολογία, αδερφή, είναι η ζωή σου. Η εμφάνισή σου. Ξέρετε τι ομολογία έχουν τα νέα παιδιά στα σχολεία? Γιατί? Είναι διαφορετικά. Είναι καλά παιδιά. Αυτό έχουν να πούν οι καθηγητές. Τι καλά παιδιά που έχετε. Εγώ βέβαια τους λέω, προσέξτε, δεν είστε καλά. Τι καλά παιδιά που έχετε, γιατί είναι καλά παιδιά? Γιατί είναι διαφορετικά από τα παιδιά του κόσμου. Η ομολογία τους είναι που φοράει φούστα η κοπέλα. Η ομολογία της είναι που δεν βάφει τα μαλλιά της και τα νύχια της. Έχεις θάρρος. Ή θα, άστο, δεν πειράζει τώρα. Ας το βάψω λιγάκι το μαλλί για να είμαι λιγάκι και με αυτούς, να μην με καταλαβαίνουν. Η ομολογία σου είναι που είσαι μέσα στον κόσμο και είσαι διαφορετικός. Αυτή είναι η ομολογία σου. Και σήμερα μας καλεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός να ομολογήσουμε με κάθε μέσο. Εγώ δεν μπορώ να μοιράσω εφημερίδες, δεν προλαβαίνω, δεν πειράζει. Στη δουλειά σου μπορούν να δουν τη διαφορετικότητα. Μπορούν να δουν κάτι διαφορετικό. Δεν βρίζεις. Μα αυτός δεν βρίζει. Ό,τι και να του κάνεις δεν βρίζει. Δεν τσαντίζεται. Δεν ευριάζει. Μπορείς να είσαι διαφορετικός. Και θα έρθουν και θα σε ρωτήσουν. Μα καλά, εσύ τι γίνεται μαζί σου? Τι πίνεις? Αυτό μου λένε στη δουλειά. Μα τι πίνεις εσύ? Λέω Ιησού Χριστό και τούτο σταυρωμένο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εμείς πίνουμε κάτι διαφορετικό. Είμαστε κάτι διαφορετικό. Είπαμε, είμαστε εξωγήινοι για τον κόσμο αυτόν. Είμαστε άλλος κόσμος. Ερχόμαστε μέσα στην εκκλησία, μιλάμε την ίδια γλώσσα. Έξω δεν τους καταλαβαίνουμε. Ντύνονται διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικός κόσμος. Ερχόμαστε όμως μέσα στην εκκλησία, είμαστε όλοι ίδιοι. Καταλαβαίνουμε ένας τον άλλον. Πότε έχει πρόβλημα, πώς έχει το πρόβλημα. Σε καταλαβαίνω, αδερφή, ταλαιπωρείς. Ναι, σε καταλαβαίνω. Μα ο άλλος έξω δεν με καταλαβαίνει, γιατί δεν είναι σαν εσένα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αφού την ανάγκασε ο Θεός, ο Χριστός, να ομολογήσει, σταμάτησε, δεν κάνω τίποτα, πέστε μου ποιος είναι. Αναγκάστηκε, λέει, να βγει και να πει, εγώ ήμουνα. Τότε πήρε την τελική ευλογία, αδερφοί. Τότε πήρε όλο το πακέτο. Ποιο ήτανε? Θάρρος θίγατερ. Η πίστη σου σε έσωσε. Δεν είναι να πάρεις το πρόβλημά σου, να σωθείς. Και σήμερα αυτό που καλούμαστε όλοι είναι να προσέξουμε τις ψυχές μας για να σωθούμε. Θα πάρουμε το πρόβλημά μας, θα ενώσουμε την πίστη μας, θα ενώσουμε τις προσευχές μας για να μπορέσουμε να έχουμε θεραπείες, να προχωρήσουμε στον κόσμο αυτό, αλλά πρόσεχε, μη χάσεις τη σωτηρία. Μη χάσεις τον ουρανό, γιατί πολλοί πήρανε τα δώρα και βγήκαν έξω. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και της είπε και άλλο ένα. Ήπαγε εν ειρήνη. Φύγε τώρα με ειρήνη από την εκκλησία, έχει φύγει όλο το πρόβλημά σου, έχεις πάρει τα πάντα και η ειρήνη του Χριστού έρχεται και κατοικεί μέσα σου. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
Ήθε ο Λόγος του Θεού να κατοικήσει βαθιά μέσα στην καρδιά μας, αδερφοί, να μας ευλογήσει, να μας ενώσει πραγματικά και να μπορέσουμε να γίνουμε μια εκκλησία ουρανού. Ο Κύριος να μας ευλογεί.